Το φοινικό δάσος του Βάη, το οποίο είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε στο θέμα. Θα καλησπέρισω την κυρία Άννα Δασκαλάκη, είναι πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Γεια σας και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας αφιερώνετε. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το ρεπορτάζ που κάνετε. Βλέπετε, οι συνάδελφοι τα είπαν όλα. Κυρία Δασκαλάκη, εγώ θα ήθελα την εκτίμησή σας σε σχέση, σαφέστατα, και με το ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με ένα κέριο ερώτημα. Ακούσαμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και προκύπτει τώρα το εξής. Από τον Αύγουστο, όταν δηλαδή διαπιστώθηκε η πρώτη και μεμονωμένη τότε προσβολή, μέχρι και σήμερα, έγινε κάτι σε προληπτικό στάδιο? Κοιτάξτε, οι διαδικασίες που προβλέπονται γίνονται από τους συναδέλφους, αλλά να πάμε λίγο παραπίσω. Λέμε τώρα για τον Αύγουστο και τώρα έχουμε Γενάρη. Να σας πω ότι το πρόβλημα με το κόκκινο σκαθάρι είναι παλιό. Και ξέρουμε ότι υπήρξαν σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, σε πάρα πολλά σημεία, εμβληματικοί φοίνικες, οι οποίοι παρά τις προσπάθειες των επιστημόνων με χρήση όλων των μέσων, δεν κατάφεραμε να τους σώσουμε στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σε πολλά σημεία στην Αθήνα και εδώ στην Κρήτη, σε όλες τις πόλεις. Είχαμε απώλειες, δεν καταφέραμε. Το πρόβλημα λοιπόν με το κόκκινο σκαθάρι και το ΒΑΗ έχει εντοπιστεί και είχε εξεταστεί από τους γεωτεχνικούς, από τους επιστήμονες που έχουμε ευτυχώς αρκετούς εδώ στην Κρήτη, από το 2009. Είχε γίνει τότε μία μελέτη, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί ο κίνδυνος, για το τι πρέπει να γίνει. Η μελέτη αυτή είχε και κοστολογηθεί και όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Ήταν ένα πρόγραμμα 3-4 χρόνων που θα έπρεπε να εφαρμοστεί, το οποίο είχε κοστολογηθεί σε 900.000, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Φτάσαμε. Αυτή η μελέτη, με συγχωρείτε, για να γίνουμε συγκεκριμένοι και να γίνει σαφές, αφορά το φοινικό δάσος του Βάη, έτσι? Ναι, ήταν μια μελέτη από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, που ειδικά για το φοινικό δάσος. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2010, είχε και σε συνεργασία με το Δήμο Ιτάνου, είχε γίνει και μια δράση ευαισθητοποίησης στο φοινικό δάσος κτλ. Φτάνουμε λοιπόν τώρα το 2024, όπου η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου έχει δύο δασολόγους. Δηλαδή, είναι ο διευθυντής και μία υπάλληλος. Έχουμε δηλαδή αυτό το πρόβλημα, πώς θέλουμε τώρα να κάνουμε κάτι. Πρέπει να το κάνουμε και να βρούμε τα μέσα. Είναι στο Λασίθι πραγματικά, και είχαμε στείλει και ένα έγγραφο, μάλιστα πριν από 4 μήνες, και είχαμε επισημάνει το πρόβλημα σε όλες τις δασικές υπηρεσίες, το οποίο βγαίνει με διάφορες. Τώρα βλέπετε, είναι δύο δασολόγοι να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, τις επισκοπές κτλ. Και είμαι σίγουρη ότι. Άρα το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτό. Και αντανακλαστικά από την πλευρά του κεντρικού κράτους. Εννοώ με την έννοια ότι μας είπατε ότι υπάρχει μια μελέτη από το 2009. Εδώ μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει κάτι σε προληπτικό επίπεδο. Υπάρχουν πάντα διαχρονικά τα προβλήματα που καταγράφονται στις εκάστοτε υπηρεσίες. Κοιτάξτε, σε προληπτικό επίπεδο, σας λέω ότι οι συνάδελφοι υπερβάλλουν αυτό και πάντα προσπαθούν, γιατί διαφορετικά δεν θα έχει εντοπιστεί ούτε από τον Αύγουστο ούτε τώρα. Όλα γίνονται, απλά τα μέσα. Τότε υπήρχε μια πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που δεν εφαρμόστηκε, που απαιτούσε πολλά μέσα και πόρους, δεν δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Οι συνάδελφοι προσπαθούν να παρακολουθούν την κατάσταση. Τώρα λοιπόν φτάσαμε να αρχίσουμε να έχουμε μεγαλύτερες προσβολές. Τώρα λοιπόν και αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και να βρεθούν οι πόροι για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Πότε θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν πρόκειται για εκτεταμένη ζημιά, κυρία Δασκαλάκη? Αυτό έχει. Πρέπει να γίνει η ανάλογη αξιολόγηση. Και πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να διατεθούν πόροι, γιατί επειδή ακριβώς υπάρχει προηγούμενη εμπειρία, είναι μια ακριβή καταπολέμηση, γιατί χρειάζονται πολλές, είναι ειδικές παρεμβάσεις, χρειάζονται γερανοφόρα οχήματα, χρειάζονται καύσεις, όπως έχουν ήδη ξεκινήσει και καίνε τα προσβεβλημένα δέντρα. Δηλαδή, οι συνάδελφοι ξέρουν όλα αυτά τα πρωτόκολλα, είναι γνωστά και το τι πρέπει να γίνει. Και βέβαια πρέπει όλο αυτό να γίνει με ένα σχεδιασμό, γιατί το φοινικό δάσος δεν είναι. Το ΒΑΗ δεν είναι ένα φοινικό δάσος, είναι ένα οικοσύστημα. Και αυτό το οικοσύστημα πρέπει να το προστατεύσουμε. Και όλες οι επεμβάσεις που θα γίνονται πρέπει να είναι να λάβουμε υπόψη μας όλο, να μην υπάρξουν άλλες επιπτώσεις στο οικοσύστημα. Δηλαδή, θέλει μια πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση
που πρέπει να γίνει άμεσα, πρέπει να γίνει τώρα. Έτσι, κυρία Δασκαλάκη. Οι άνθρωποι που το εντόπισαν πρέπει να ενισχυθούν για να μπορέσουν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Όταν εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια ξύρανσης, είναι πλέον αργά για να σωθεί ο φοίνικας? Ποιο είναι δηλαδή το κέριο σημείο κατά το οποίο πρέπει να γίνει η παρέμβαση? Οι συνάδελφοι εντομολόγοι λένε ότι όταν υπάρχει νέκρωση, είναι ήδη 6 μήνες πριν το έντομο και δουλεύει. Υπάρχουν τα μέσα και σε αυτό το σημείο είμαστε τυχεροί, γιατί μετά από τόσα χρόνια έτσι εμπειρίας και διαχείρισης του σκαθαριού, υπάρχουν μέσα για να δοκιμάσουμε. Mm-hmm. Οπότε, τα οποία πιθανά δεν θα επιβαρύνουν και το περιβάλλον, δηλαδή έχουμε τα μέσα, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να δράσουμε άμεσα. Πρέπει να γίνει αξιολόγηση, πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση. Διευκρινίστε μας λίγο κάτι, σας παρακαλώ. Είναι η πρώτη φορά που το έντομο αυτό χτυπά χειμώνα? Χτυπάει χειμώνα και τα προηγούμενα. Τώρα αυτό που φύγεται ένα άλλο σημείο, το ότι το βλέπουμε, ναι, συνήθως λένε ότι η εντομολόγη ότι λειτουργεί σε θερμοκρασίες, δουλεύει καλύτερα πάνω από 25 βαθμούς. Mm-hmm. Φέτο τώρα αυτό που εικάζεται είναι ότι λόγω του ήπιου χειμώνα συνεχίζει να δουλεύει. Είναι και αυτό μια επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Με τις θερμοκρασίες τις υψηλές που είχαμε, συνεχίζει και γι' αυτό έχουμε μεγαλύτερες προσβολές. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας, βέβαια, γιατί όταν έχουμε αυτά τα. Όταν συνεχίζει να λειτουργεί το χειμώνα, τι θα γίνει το καλοκαίρι? Μάλιστα. Είμαστε σε συνεργασία με όλους. Πρέπει όμως. Χαίρομαι που το βάζετε μπροστά. Πρέπει όλοι οι αρμόδιοι φορείς να κινηθούν άμεσα. Χρειάζονται και αντανακλαστικά από το Υπουργείο. Πρέπει να κινηθεί ταχύτατα το θέμα. Υπάρχει και η διαδικασία. Και πιστεύω, ναι, πρέπει να βρεθούν και τα μέσα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά εκ νέου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.